Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στην τελευταία συνταγή μας για σήμερα, το κέικ μήλου. Το κέικ μήλου βασικά έχει δύο συνταγές. Η μία είναι η μαρμελάδα μήλου και η άλλη είναι τα παντεσπάνια μας. Οπότε πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά. Για το κέικ με σοκολάτα και μαρμελάδα μήλο θα χρειαστούμε: για το frosting, 4 κόκκινα μήλα, χυμό από ένα λεμόνι, 200 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, αλάτι, 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα, μισό κουταλάκι του γλυκού ginger, 1 τέταρτο από ένα κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο, 50 γραμμάρια κονιάκ και 50 γραμμάρια μηλόξιδο. Για το κέικ θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 5 αυγά, αλάτι, 1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας, 120 γραμμάρια ηλιέλαιο, 80 γραμμάρια γάλα, 180 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 1 κουταλιά της σούπας baking powder, 1 κουταλιά της σούπας κανέλα, μισό κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάριδο και 200 γραμμάρια κουβερτούρα Nestlé Dessert. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε 50 γραμμάρια καρύδια ψιλοκομμένα, 20 γραμμάρια κουβερτούρα τριμμένη, φέτες από μισό μήλο και φύλλα δυόσμου. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Θέλουμε ένα κατσαρολάκι και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι μήλα θέλετε. Εγώ στη συγκεκριμένη διάλεξη τα κόκκινα που είναι πιο γλυκά και επειδή θα βάλουμε και μηλόξιδο μέσα και λεμόνι, γενικά θα είναι γλυκό ξινή η μαρμελάδα μας. Θέλουμε τα μήλα μας να είναι γλυκούτσικα. Σε περίπτωση που βάλετε ξινόμηλα, πράσινα μήλα, φροντίστε λίγο να αυξήσετε τη ζάχαρη. 20-30 γραμμάρια, όχι παραπάνω. Λοιπόν, 4 κόκκινα μήλα. Εδώ. Ξεφλουδίζουμε. Και σε αυτή τη συνταγή, ό,τι μήλα χτυπημένα έχετε, μπορεί να έχουν κάποια μαυράκια, είναι κατάλληλα να τα χρησιμοποιήσετε εδώ πέρα. Γιατί ούτως ή άλλως θα τα κάνουμε μαρμελάδα, δεν υπάρχει κανένας λόγος να βάλουμε τα καλύτερα μας μήλα. Μπορούμε να βάλουμε και μήλα που μας έχουν μείνει, σε καμία περίπτωση να είναι χαλασμένα, απλά να μην είναι τόσο φρέσκα. Λοιπόν, κόβουμε μικρά κυβάκια. Εδώ. Και ρίχνουμε μέσα στην κατσαρόλα. Και το τελευταίο μηλαράκι μας εδώ. Φροντίστε να κάνετε γρήγορα τη διαδικασία για να μην μαυρίσουν τα μήλα. Δεν θέλουμε να μαυρίσουν. Γιατί με το που ρίξουμε μέσα το λεμονάκι μας και το ξύδι μας, ούτως ή αλλιώς θα σταματήσει η οξείδωση. Απλά, άμα το κάνετε πάρα πολύ αργά με το πάσο σας, καλό είναι να ρίξετε το ξύδι και το λεμόνι εξ αρχής μέσα για να μπορέσουν τα μήλα σας να μην μαυρίσουν. Εγώ τα κάνω γρήγορα. Γι' αυτό το λόγο τα μήλα μου δεν έχουν οξειδωθεί. Οπότε ήρθε η ώρα να ρίξω μέσα το ξυδάκι μου. Χυμό από λεμόνι. Τώρα έχουμε μία όξινη μαρμελάδα. Αν και έχουμε τα μήλα μέσα, το ξύδι που ρίξαμε και το λεμόνι την κάνουν αρκετά όξινη. Οπότε για αυτό το λόγο τι πρέπει να ρίξουμε? Ζαχαρίτσα. Υπάρχει περίπτωση να κάνετε μαρμελάδα, χωρίς να ρίξετε βέβαια ξύδι και λεμόνι, μαρμελάδα μήλο, με 2 κουταλιές της σούπας ζάχαρη. Απλά θα είναι πολύ flat, θα έχει γεύση μήλου, πολύ ήπια. Εμείς βάζουμε και το ξύδι και το λεμόνι και τη ζάχαρη για να πάμε ακόμα πιο επιθετικά τη γεύση. Θέλουμε να είναι η επικάλυψη του κέικ μας, οπότε δεν μας ενδιαφέρει κάτι flat και κάτι ουδέτερο. Θέλουμε κάτι πολύ επιθετικό να τα σκάει στο στόμα και πραγματικά να τρώμε ένα καινούριο κέικ με μοναδική γεύση. Θα ρίξουμε μέσα και τα μπαχαρικά μας, κανέλα, ginger και γαρίφαλο. Και μην το πιείτε, είναι το αλκοόλ μας. Πάει και αυτό μέσα. Ανακατεύουμε λίγο, να πάει όλη η επικάλυψη από το λεμόνι, το ξύδι και τη ζάχαρη παντού. Δεν έβαλα λατάκι, θα βάλω τώρα. Εδώ. Κλείνουμε με καπάκι. Άμα δεν έχετε καπάκι, κλείνουμε πολύ καλά με μία μεμβράνη. Δεν θέλουμε καθόλου να φεύγει η υγρασία μέσα από τη μαρμελάδα μας. Βάζουμε πάνω στη φωτιά και αφήνουμε σε μέτρια φωτιά περίπου μισή ωρίτσα. Σε μισή ωρίτσα η μαρμελάδα μας θα είναι έτοιμη. Ξαναλέω. Φροντίστε να είναι σκεπασμένη πάρα πολύ καλά. Γιατί άμα δεν είναι σκεπασμένη καλά, θα χρειαστεί να προσθέσουμε λίγο νεράκι. Κάτι που δεν θέλουμε. Θέλουμε να βγει η συνταγή ακριβώς. Οπότε, ραντεβού πίσω σε μισή ωρίτσα να χτυπήσουμε την μαρμελάδα μας και να φτιάξουμε τα παντεσπάνια μας. Και μετά από μισή ωρίτσα η μαρμελάδα είναι έτοιμη. Και όπως βλέπετε κι εσείς, έχει αρκετή υγρασία μέσα. Τη βλέπετε? Γιατί είχα καπακωμένη καλά τη μαρμελάδα μου. Μπορείτε να χτυπήσετε τη μαρμελάδα και κατευθείαν μέσα στην κατσαρόλα. Αλλά σίγουρα ένα δοσημετρικό δοχείο μας βοηθάει πάρα πολύ στο να κάνουμε πολύ πιο εύκολα τη δουλειά μας. Όπως είναι, χτυπάμε με ένα μπίμερ.
Και βουαλά. Αυτό ήταν. Τέλεια μαρμελαδίτσα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για οποιαδήποτε δουλειά θέλετε. Μπορείτε ακόμα με λίγο βουτυρά και ψωμάκι να σερβίρετε το πρωί. Αλλά πριν τη σερβίρουμε, θέλουμε να την κρυώσουμε. Γι' αυτό το λόγο, αδειάζουμε σε ένα μπολ. Εδώ. Και ήρθε η ώρα να βάλουμε στο ψυγείο. Οπότε θέλουμε να κρυώσει πάρα πολύ καλά. Και όση ώρα θα πάρει να κρυώσει η μαρμελάδα μας, θα ετοιμάσουμε και τα παντεσπάνια και θα έχουν κρυώσει και αυτά για να συνθέσουμε την τούρτα μας. Γιατί αυτό με το που κρυώσει θα πήξει, θα γίνει τέλειο. Οπότε θέλουμε μια μεμβράνη να εφάπτεται πάνω στη μαρμελάδα. Εδώ. Και πάει μέσα στο ψυγείο να κρυώσει καλά τουλάχιστον για 2 ώρες. Τώρα, φέρνω και το γαλατάκι μου από το ψυγείο. Εδώ. Γιατί χρειάζεται το γάλα για να φτιάξω το κέικ. Το κέικ είναι πάρα πολύ απλό και πάρα πολύ εύκολο. Λοιπόν, στο μίξε ρίχνω τη ζάχαρη. Μαζί με τα αυγουλάκια μου ένα-ένα. Εδώ. Το κάνω ένα-ένα για να μην πέσει κανένα τσόφλι, το καταλαβαίνετε. Τρία. Τέσσερα. Και το τελευταίο μας, εδώ. Προσθέτω το αλάτι και τη βανίλια μου. Και θα χτυπήσω πολύ καλά μέχρι που να αφρατέψει το μείγμα. Και μόλις αφρατέψει καλά το μείγμα με τα αυγά, χαμηλώνουμε αρκετά το μίξερ. Κοιτάξτε πόσο χαμηλά το έχω. Και προσθέτουμε σιγά σιγά το λαδάκι μας. Εδώ. Σε δόσεις. Τέλεια. Και το που προσθέσουμε το λαδάκι, δυναμώνουμε λίγο ελάχιστα για 5 δευτερόλεπτα. Χαμηλώνουμε και αυτό ήταν. Κοιτάξτε τι ωραίο το μείγμα που έχει γίνει. Έχει γίνει πάρα πολύ αφράτο, σαν μαρέγκα. Και μέσα σε αυτήν εδώ τη μαρέγκα θα προσθέσουμε όλα τα στερεά μας. Που τα στερεά μας είναι πάρα πολύ απλά. Χρειαζόμαστε ένα μπολάκι εδώ. Και θα προσθέσουμε μέσα το αλεύρι μας. Το baking powder. Λίγο κανέλα. Λίγο φρεσκοτριμμένο μοσχοκάριδο. Και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε την κουβερτούρα μας. Και να σας πω ότι χρησιμοποιώ κουβερτούρα Nestlé Dessert με φυσικό εκχύλισμα βανίλιας Μαδαγασκάρης. Κόβεται εύκολα και λιώνει πάρα πολύ εύκολα. Και να θυμάστε ότι όταν χρησιμοποιείτε ποιοτική κουβερτούρα, δεν υπάρχει περίπτωση να αποτύχετε στο γλυκό σας. Οπότε θέλουμε την πιο ποιοτική σοκολάτα που μπορούμε να πάρουμε. Ψιλοκόβουμε εδώ με το μαχαίρι. Όταν είναι ποιοτική η σοκολάτα, να ξέρετε ότι κάνει αυτό το κράτσα-κράτσα. Αυτό σημαίνει ότι έχει βούτυρο κακάο. Και το βούτυρο κακάο καθορίζει το πόσο ποιοτική είναι η σοκολάτα μας. Φανταστικό πράγμα η σοκολάτα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος που να μην λατρεύει τη σοκολάτα. Και νομίζω ότι για πολλούς γλυκό χωρίς σοκολάτα δεν είναι γλυκό. Τώρα, ρίχνουμε τη σοκολάτα μας μέσα στο αλεύρι. Εδώ. Και ανακατεύουμε με ένα κουταλάκι. Εδώ. Κοιτάξτε πόσο λίγο αλεύρι έχουμε για τη συνταγή μας. Ουσιαστικά τα παντεσπάνια που θα φτιάξουμε, τα κέικ, θέλουμε να είναι πάρα πολύ αφράτα. Ουσιαστικά το αποτέλεσμά μας να είναι πάρα πολύ ανάλαφρο. Χρειάζομαι μία κουτάλα. Θα ρίξω το γάλα μου μέσα στο μείγμα με τα αυγά. Θα ρίξω όλο το μείγμα με τα στερεά. Και θα ανακατέψω πάρα πολύ ελαφρά. Δεν θέλω να χάσω τον όγκο από τα αυγά μου. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν θέλω το αλεύρι μου να είναι στον πάτο από το μπολ μου και να μην ανακατευτεί με όλα τα υπόλοιπα. Κοιτάξτε εδώ. Βλέπετε. Γι' αυτό παίρνω και αυτή την κουτάλα. Γιατί με αυτή την κουτάλα πάντα μα πάντα έχουμε σίγουρο αποτέλεσμα και ανακατεύεται με τον καλύτερο τρόπο. Και με τη μαρίζα ανακατεύεται, αλλά όχι τόσο καλά όσο με την κουτάλα. Κοιτάξτε εδώ. Επειδή ανακάτεψα σωστά, δεν έχει πέσει καθόλου ο όγκος από το μείγμα μας. Βλέπετε και όταν ανασηκώνω από κάτω προς τα πάνω.
δεν βλέπω ομό αλεύρι. Άρα σημαίνει πως το μείγμα μου είναι έτοιμο. Έχω δύο φορμίτσες έτοιμες, 20 εκατοστών, με λαδόκολλα, λαδάκι και αλεύρι. Έχω σεμιζάρι με λάδι και αλεύρι. Και έχω βάλει κάτω-κάτω λαδόκολλα, κοιτάξτε εδώ, για να είναι πιο εύκολο το ξεφορμάρισμα. Οπότε, χωρίζω το μείγμα, μισό εδώ και μισό εδώ. Νομίζω έκανα καλή μοιρασιά, ε. Πω, πω. Εντάξει, δεν αφήσω τίποτα να πάει χαμένο. Και ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 160 βαθμούς. Θα ψήσω μισή ωρίτσα. Προσοχή! Επειδή ψήνουμε πολύ λίγη ώρα και σε λίγη θερμοκρασία, δεν θέλουμε να χάσουμε θερμοκρασία από το φούρνο. Οπότε, ή θα είστε γρήγοροι στην κίνησή σας, βάλε βγάλε τα κέικ, ή θα προθερμάνετε το φούρνο στους 180 και μετά θα χαμηλώσετε στους 160. Είναι πολύ σημαντικό να μην αφήσουμε την πόρτα πάρα πολύ ώρα ανοιχτή, γιατί θα πάει στους 120 βαθμούς. Θα κάνει άλλα 10 λεπτά να ζεσταθεί, οπότε χάσαμε 10 λεπτά από τη συνταγή μας ολόκληρη. Δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Μόνο εφόσον είστε γρήγοροι θα είναι στους 160. Ανοίγω, κλείνω, σταυρώνω και σε μισή ώρα θα είναι έτοιμα. Θα αφήσω να κρυώσουν και άλλη μισή ωρίτσα και θα συνθέσουμε την τούρτα μας. Η μαύρη σοκολάτα είναι εξαιρετική για μαγείρεμα. Δίνει την πλέον σοκολατένια γεύση, αφού περιέχει περισσότερη σκόνη κακάο και λιγότερη ζάχαρη. Η κατανάλωση μαύρης σοκολάτας ενισχύει τα επίπεδα της ντοπαμίνης και της σεροτονίνης, δρά ενάντια στην κατάθλιψη, βελτιώνει τη διάθεση και προκαλεί εφορία. Και ήρθε η ώρα να στήσουμε το υπέροχο κέικ μας, τούρτα, πείτε το όπως θέλετε, περισσότερο για κέικ μοιάζει, αλλά επειδή είναι δίπατο μπορούμε να το πούμε και τούρτα. Δύσκολα θα το πούμε τούρτα, οπότε να το λέω κέικ. Τέλεια. Λοιπόν, έχουμε δύο παντεσπάνια. Το ένα παντεσπάνι θα το βάλουμε εδώ. Είναι τόσο ανάλαφρα, κοιτάξτε εδώ. Έχει τη σοκολάτα μέσα, οπότε είναι καταπληκτικό. Να υπενθυμίσω ότι και τα δύο είναι κρύα τα παντεσπάνια, πρέπει να είναι κρύα. Και η μαρμελάδα μας έχει παγώσει στο ψυγείο. Τώρα, με τη μαρμελάδα το παρακάνουμε. Θα ρίξουμε περίπου 3-4 κουταλιές της σούπας. 2-3 εδώ. Κοιτάξτε, δεν θέλουμε να ρίξουμε πάρα πολύ, γιατί θα κρατήσουμε την υπόλοιπη μαρμελάδα για να σερβίρουμε έξτρα στο κάθε κομμάτι με το που θα βάζουμε στο πιάτο, άμα θέλουμε. Αλλιώς, όπως σας είπα, όση μαρμελάδα περισσέψει, άνετα μπορείτε να την κρατήσετε στο ψυγείο να σερβίρετε οποιαδήποτε στιγμή θέλετε, με οτιδήποτε θέλετε. Η συγκεκριμένη μαρμελάδα, να ξέρετε, ότι πάει πάρα πολύ και με τα κρέατα. Συνηθίζεται με τα χοιρινά και με τα κοτόπουλα να σερβίρουμε μία μαρμελάδα μήλου. Άμα βάλετε δίπλα από κοτόπουλα αυτή τη μαρμελάδα, πραγματικά θα τρελαθείτε. Παίρνω το παντεσπάνι, το βάζω από πάνω, εδώ. Και θα ρίξω άλλο λίγο μαρμελαδίτσα. Περίπου 3-4 κουταλίτσες, όπως σας είπα. Εδώ. Απλώνω καλά. Εδώ. Και για το τέλος. Θα ρίξω λίγα καρύδια. Θέλουμε να κρύψουμε λίγη έξτρα σοκολάτα από πάνω. Εδώ. Και επειδή θέλουμε να προδιαθέσουμε όλους όσους θα δοκιμάσουν το κέικ μας ότι είναι κέικ μήλου, καλό είναι να ντεκοράρουμε με λίγο μηλαράκι από πάνω, αλλά πώς. Πάρτε το μήλο και κόψτε πολύ λεπτές φέτες. Εδώ. Εννοείται πως το μήλο θα μαυρίσει μετά από λίγη ώρα, οπότε καλό είναι με το που κόψετε το μηλαράκι σας να φροντίσετε να το σερβίρετε. Αλλά κοιτάξτε τι ώρα που φαίνεται. Θα πάρεις να βάλεις λίγες φετούλες από εδώ. Και μετά από τα μηλαράκια μας, λίγος γιόσμος δεν θα μας κάνει κακό, να μας δώσει αυτή τη φρεσκάδα που θέλουμε. Κοιτάξτε, εδώ και εδώ και εδώ. Πανέμορφο. Και πάμε να σερβίρουμε ένα υπέροχο κομμάτι. Εδώ. Θα προσθέσω λίγο έξτρα μαρμελάδα όπως σας είπα. Εδώ να υπάρχει. Έχουμε μαρμελαδίτσα. Θέλουμε να τη βάλουμε. Και θα κόψω ένα υπέροχο κομμάτι. Εδώ. Και εδώ. Κοιτάξτε πόσο αφράτο είναι και πόσο ζουμερό, γιατί έχουμε βάλει τη μαρμελάδα. Και έχει και τη σοκολάτα μέσα που ουσιαστικά
ισορροπεί και απογειώνει το γλυκό μας. Θα ρίξω λίγα έξτρα καρύδια στο πιάτο εδώ, ίσα-ίσα να υπάρχουν. Λίγο έξτρα σοκολάτα. Και τώρα τι να σας πω. Κάντε εικόνα στο μυαλό σας. Μήλο, σοκολάτα, κανέλα και καρύδια και όλα αυτά τα καλούδια που έχουμε βάλει, πόσο φανταστική μπουκιά θα μου δώσουν. Για το κέικ με σοκολάτα και μαρμελάδα μήλο. Φτιάχνουμε πρώτα τη μαρμελάδα μήλου, ξεβλουδίζοντας και κόβοντας τα μήλα σε κυβάκια. Βάζουμε σε μια κατσαρόλα τα μήλα, το μηλόξιδο, το χυμό από το λεμόνι, τη ζάχαρη, την κανέλα, το τζίντζερ, το γαρίφαλο, το κονιάκ, το αλάτι και ανακατεύουμε. Κλείνουμε την κατσαρόλα με το καπάκι και αφήνουμε τα μήλα να βράσουν σε μέτρια φωτιά για περίπου 30 λεπτά. Αφού βράσουν, τα βάζουμε σε ένα δοσομετρικό δοχείο και χτυπάμε με το ραβδομπλέντερ μέχρι να γίνουν μαρμελάδα. Μεταφέρουμε τη μαρμελάδα σε ένα μπολ, τη σκεπάζουμε με διάφανη μεμβράνη να εφάπτεται πάνω στη μαρμελάδα και τη βάζουμε στο ψυγείο να κρυώσει τουλάχιστον για 2 ώρες. Για το κέικ, βάζουμε στον κάδο του μίξερ τη ζάχαρη, τα αυγά, το αλάτι, το εκχύλισμα βανίλιας και χτυπάμε μέχρι να φρατέψουν. Χαμηλώνουμε την ταχύτητα και προσθέτουμε σιγά σιγά το ηλιέλαιο. Δυναμώνουμε την ταχύτητα και χτυπάμε για περίπου 5 δευτερόλεπτα μέχρι να φρατέψει το μείγμα. Βάζουμε σε ένα μπολ το αλεύρι, το baking powder, την κανέλα, το τριμμένο μοσχοκάριδο, την κουβερτούρα ψιλοκομμένη και ανακατεύουμε. Στη συνέχεια, ρίχνουμε το γάλα στο μείγμα με τα αυγά, προσθέτουμε το μείγμα με το αλεύρι και ανακατεύουμε με μία κουτάλα μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Μοιράζουμε τη ζύμη σε 2 φόρμες βουτυρωμένες και αλευρωμένες με λαδόκολλα και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 160 βαθμούς για 30 λεπτά. Αφού ψηθούν, αφήνουμε τα κέικ να κρυώσουν πάνω σε μία σχάρα για περίπου 15 λεπτά. Για τη σύνθεση, απλώνουμε πάνω σε ένα κέικ 3 με 4 κουταλιές από τη μαρμελάδα μήλου. Βάζουμε από πάνω το δεύτερο κέικ και απλώνουμε 3 με 4 κουταλιές από τη μαρμελάδα. Προσθέτουμε ψιλοκομμένα καρύδια και τριμμένη κουβερτούρα. Στολίζουμε με λεπτές φέτες μήλου, φύλλα δυόσμου και είναι έτοιμο. Θα κόψω λίγο από εδώ. Θα βάλω και λίγο έξτρα μαρμελάδα. Ω, πάνω γιατί μου αρέσει. Τέλειο. Μοναδικό, ισορροπημένο όσο εκεί που δεν πάει. Σοκολάτα, όξινη μαρμελάδα, πολύ αφράτο κέικ. Όλα αυτά συνθέτουν το τέλειο ισορροπημένο κέικ, γλυκό, τούρτα. Πείτε το όπως θέλετε. Το μόνο που θέλω είναι να το φτιάξετε και ό,τι μαρμελάδα μείνει, βάλτε το πάνω στο κοτόπουλο, θα με θυμηθείτε.